Είμαστε στο Darts Club, Δευτέρα, 22 πρώτου, αγωνιστική. Πρόεδρος με έχει χωρίσει, ήμασταν φίλοι κάποτε, δεν θέλει να κάνει δηλώσεις. Αλλά δεν πειράζει, γιατί εγώ θα πάω στο Θοδωρή. Θοδωρή, μεγάλο ντέρμπι παίζεται σήμερα. Όχι, με το Μινά Παπόγλου. Μην τραβάς, είμαστε εκτός. Ναι, ναι. Όχι, παίζω με το Φεντρούλη και πιστεύω ότι θα κάνει 9 βελάκια κάποιος σήμερα. Ή εγώ ή αυτός. Ή εσύ αυτός. Ναι. Και θα γραφτεί και σε live. Εγώ το έχω, 9 βελάκια έχω κάνει στον ήρωα μου. Ήξερα ότι θα παίξω μαζί και έχω κάνει 9 βελάκια. Πώς το βλέπεις τον ντερμπάκι αυτό το έργο. Ένα-ένα, ντερμπι από την αρχή. Δύσκολο. Δύσκολο. Είναι καλή. Μπήκανε και τα φαβορί, μπαίνει μέσα ο Μινάς παίζει. Θα έχουμε ανατροπές στα σημεία του παιχνίδι. Και κάνεις και ζημιές. Καλή επιτυχία εδώ. Πάμε. Ηλία, ντέρμπι σήμερα με τα πιμής του πιστολέρος. Ένα-ένα κόλαση. Κόλαση, ναι. Πες το πιστολέρο. Δύσκολο. Δύσκολο, αλλά εντάξει. Ενδιαφέρον. Έχουμε απουσίες, ε. Πολλές. Ο Βάφας για άλλη μια φορά δεν εμφανίστη, ο Σαμούχος δεν εμφανίστη. Θα ήταν ωραίο να κάνω ερωτήσεις στο Μινά ενώ παίζει, δηλώσεις της κάμερας, όχι. Θα συμπασμίσει. Ο Σαμούχος έχει, εντάξει, ναι, ο Μπάχας έχει τα άλλα. Ναι. Εδώ οι πιλόι φάιτες γερνίζουν 2-1 τους ελίτ αυτή τη στιγμή. Έλα. Ναι, παρήγορα να κάνουν και τέτοιο. Έκανε 180-40, είναι παιχταράδες μόνο. Ναι, πολύ ωραία. 17 βελάκια έκανε πριν ο άλλος. Ο Βαλσάμις είναι καλός και κλέβει την ομάδα. Όχι, όχι, γράφει πολύ ωραία, καλλιτεχνικά. Μην κλέβει την ομάδα αυτός. Μια χαρά. Πάμε, πάμε και βλέπουμε. Για να δούμε το κλείσιμο. Για να φύγουμε, έχει κλείσιμο ο Μινάς, έχει το 67. Δηλαδή, τράβα λίγο το 67, μήπως το πετύχουμε. Μινάς Παπόγλου, στέγεται, τα χαμηλά είναι το φόρτι του. Φεύγει στο 2, καλό. Αυτό είναι αυτό, είναι 20. 47 είναι το 20. Φαίνει και το 19. Αφήνει το 28. Αγαπημένο. Ο παίξω το βελάκι στο 52, αφήνει 40. Και μέσα. Ο Μινάς έχει την ευκαιρία. Αυτό είναι το κλείσιμο. Στο 28, για να δούμε το πετύχουμε το κλείσιμο σε ζωντανή, σε ζωντανό βίντεο. Μινάς. Έκλεισε το 9. 18, ναι. Τι έφερε. Δεν το κάνω, για να δω. Το πίσω όχι. Out. Τι είναι αυτό, out. Πολύ καλά πελάκια, ε. Πολύ καλά πελάκια, μου λες έχει πάλι το 14. Δόγι, δόγι, το αρέσει το 14. Για να δούμε τώρα, περιμένουμε. Να το, πάρ' το. Το έφερε. Το κλείνω, Μινάς Παπόγλου, πάμε. 2-1. Πάμε. Πάμε προς εκεί. Μαριάνθη, πρώτη φορά σε αγώνες darts. Ναι. Πώς σου φαίνεται η ατμόσφαιρα? Πάρα πολύ ωραία. Ανταγωνιστική. Ναι. Θέλεις να σε έχουμε εδώ μόνοι μας στους αγώνες darts? Αμέ έχετε. Εντάξει λοιπόν. Μεγάλη χαρά. Θα κάνουμε συμφωνία. Αγωρίτσι. Θα μου μάθετε και βελάκια. Θα σου μάθουμε τα πάντα. Λοιπόν. Εμίλ με Μπιμπίκο, σχεδιάζουν τον αγώνα. Έχει ξεκινήσει ο αγώνας δύσκολα. Εμίλ, παίζετε με μια ομάδα την έκπληξη του πρωταθλήματος σήμερα. Ναι, την έκπληξη του πρωταθλήματος. Θέλω να πω ότι πάνε φέτος, ήρθαν η πρώτη χρονιά στο Σιντέλ και πάνε πάρα πολύ καλά. Έχουν δυσκολεύσει όλες τις ομάδες. Ναι. Είναι παιδιά που παίζουν χαλαρά, απολαμβάνουν και γι' αυτό και είναι εκεί που είναι. Ναι. Καλή ομάδα. Εσείς καλή ομάδα. Είστε η καλύτερη ομάδα στα ελληνικά darts. Πώς το βλέπεις τον αγώνα? Όπως πάντα. Πάση για τη νίκη. Είμαι αισιόδοξος. Είμαστε πολύ γάρμονες. Όπως πάντα είμαι αισιόδοξος. Πάσε καλά. Η κυρία του κυρίου, η κυρία του κυρίου Αυγουστίνου που παίζει. Μεγάλο άνθρωπος, ε. Είναι πάρα πολύ τώρα. Είναι δύσκολη ομάδα. Να σε αφήσω να ευχαριστηθείς το παιχνίδι.
σε αφήνω. Παπαδόπουλε. Καλησπέρα σας. Τι ντερμπάρα έχει σήμερα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εγώ λέω για τα ντάρς. Για τα ντάρς. Ήταν παλιά αυτά. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Με τη βοήθεια του κυρίου θα, θα παίξω κι εγώ και θα κερδίσω. Αγώ, με χαρά μου. Μιχαήλ. Άστα, Μιχαήλ. Είναι η ομάδα 17 βελάκια, το είδα. Είναι δυνατή ομάδα. Όχι, τα παιδιά παίζουν καλά βελάκια. Θα δούμε. Στο τέλος ξέρεις το καύρο πάντα, το ξέρεις. Είμαστε λίγο στην αρχή μουδιασμένοι, είμαστε και κουρασμένοι ορισμένοι που παίξαμε χθες το τουρνουά. Έχετε παίξει πολλούς αγώνες. Έχουμε παίξει πολλούς αγώνες. Εγώ παίζω από το εξωτερικό μέχρι τώρα. Δεν έχω σταματήσει. Τετάρτη παίρνω ρεπό, το είπα. Με ποιους παίζεις εκεί πέρα? Με τους Στουκ. Παίρνω ρεπό. Ρεπό, Μιχάλη. Τετάρτη θα έρθει ο κύριος Παπαδόπουλος. Άμα θες, θα βάλουμε μουτσούνα στη. Α, αυτό είναι μεγάλο, βέβαια. Ναι, μόνο. Πρώτη φορά ήρθες να δεις αγώνα τώρα τον παπά ή είσαι αγώνα? Ναι, το έχει πρώτη φορά. Πρώτη αλήθεια. Έλα, ρε. Τον είδες που πήγε πριν, όμως μου κέρδισε. Ναι. Το χάρηκες. Ναι. Παίζεις βελάκια? Πιο παλιά βέβαια. Όπως θα ξαναπήσεις, σαν την αδερφή σου που είναι και καλή και έχει και τρομερό στυλ. Έξω εδώ, εδώ. Να ξαναρχίσει, αφού είσαι το ταλέντο. Όχι, το όχι, άμα του έρθει η όρεξη, το όχι. Το πιάνει σωστά. Εντάξει, ακόμα τώρα είναι στην ηλικία, έχει 14 εφηβεία. Ναι. Τώρα είναι και άλλα τα ενδιαφέροντα, αλλά θα ξαναρχίσει τα βελάκια. Εγώ σε εφηβεία. Είναι ο δεύτερος για στο Χρήστο. Έχει και μεγαλύτερο παντός. Hello. Τι έκανε, 180, 180. The youngest player in Greek dance. Just lucky. Ναι, όλο just lucky, ρε μαλακά. Έχεις πέρει 40-180. I'm just lucky. Ναι, ναι, no training, only lucky. I win my first league. Μπράβο. Μπράβο σου. Φαντάζεις, ήθελα να παρακολουθήσει, τελειώσαν υποχρεώσεις. Τέλειωσε καριέρα του πόλο. Τέλειωσε καριέρα του πόλο. Γίνεται να παρακολουθήσει βελάκια, για πες. Τι να πω. Πώς το βλέπεις το έργο? Ποιο αγώνα κοιτάς τώρα, για πες, έχεις ήρθες να δεις? Όχι, τους Νταρταλόριανς ήρθα να δω λίγο. Γιατί, κοίτα τι έγινε, όταν ξεκίνησα πριν πόσα χρόνια, το πρώτο παιχνίδι που πήγα και είδα ήταν Πασαλιμάνι. Οπότε αφού ξαναξεκινάω τώρα, λέω το πρώτο παιχνίδι που θα πάω να δω είναι Νταρταλόριανς. Μην χαλάσω το σερί. Παίρνα, όλα και παίρνα. Εντάξει. Θα δούμε. Θα μπεις ξανά στη βάση. Ελπίζω τώρα να. Για πες ομάδα. Δεν έχω βρει ομάδα. Σήμερα ξεκίνησα. Σήμερα τελείωσε η καριέρα του πόλο και λέω πάω τώρα, έφυγα. Τελειώσαν οι Δευτέρες. Τελείωσε. Από εδώ και πέρα λέω, οι Δευτέρες είναι δικές μου. Με ξεχνάτε μέχρι τις 8 η ώρα τι θέλετε. Καλώς ήρθες, ρε μαγκά. Αποστόλης, Νούλας και Χριστιανά. Ντερμπάρα σήμερα. Brave, αδέλφια. Είναι καλά παιδιά. Τα καλύτερα παιδιά. Νομίζω η σχέση μας είναι πλέον σχεδόν αδερφική. Δηλαδή τους ξέρω τόσα χρόνια και. Με πάντα... υπαγή. Ναι, έχουμε... υπαγή που στη είναι νομίζω αλληλοεκτίμηση. Δηλαδή μέχρι πείραγμα από εκεί πέρα τίποτα άλλο. Σοβαρότητα πάντα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο στα λίγα βελάκια που να μην σε εκτιμά εσένα. Ποιο, όχι, ρε. Δεν υπάρχει. Κανένα. Το λέω εγώ που ξέρω. Που κουνάω όλου. Υπάρχει. Κάποιο που δεν με γουστάρει. Δεν σημαίνει και τίποτα αυτό. Καλό είναι αυτό. Ποτέ, ρε φίλε, να ξέρει το αγώνα σου. Λέω που ξέρω, σου λέω, μιλάω. Ποτέ. Δεν έχει ποτέ κανεί κάτι που δεν έχει. Δεν το κάνω τίποτα. Δεν κάνω τίποτα. Δεν το κάνω τίποτα. Αλλά είναι τα πλαίσια. Πώς το βλέπεις αυτό το έργο, για πες. Δύσκολο παιχνίδι, γιατί αυτοί ακολουθούν πάντα, δεν μας άνε. Για καταλάβει, πήραμε το πρώτο πόντο με τον άλλο να κλείνει 113, ενώ δεν υπάρχει στο λέκο. Τον κουρουπό, τον γίγαντα. Ο Ντουμπάι, ξέρεις το παιχνίδι. Ναι. Ωραίος. Καλό παιχνίδι, ρε. Να είσαι καλά. Να κλείσουμε με Μουλάγγελη. Μουλάγγελη. Από έναν εκτζή, πας σε άλλο εκτζή. Ναι, μόνο με εκτζή μιλάω. Καταρχάς, έχω αδερφό τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, που είναι ο πιο άρρωστος από όλους σας. Δεύτερο. Έχω δεύτερο αδερφό, τον Παναγιωτάκη. Δεν ξέρεις τον παρελθόν. Εντάξει. Να σου πω. Ναι. Μπάρα σήμερα. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Διαβάζω. Οι πινόοι δεν νιώθουν φόβο για κανέναν. Τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. 180. Δεν νιώθουν φόβο για κανέναν. Είναι φοβερή που είστε. Ο Έλληνας παίχτης έχει στο μυαλό του ότι με ποιον παίζω. Ναι, πινόοι δεν παίζουν βελάκι. Όποιον, με όποιον και να παίζω, εγώ θα παίξω αυτό που ξέρω. Ναι. Τα αγαπώ. Εγώ.
τελείωσε ο αγώνας Elite Pinoy Fighters. Μας έχεις κάνει το... Σταμάτα. Οι Elite κερδίσανε 13-7. Οι Pinoy Fighters ξεκινήσαν πολύ δυνατά, κερδίσανε 2-1. 180 ευρώ the youngest player of Greek Dutch. 180 έκανε. 180, μου λείπουν τα ευρώ, είπα ευρώ. Έμερο εγώ. Ναι. The first lose is from Roderick because his vacation. And after... It's okay. 13-7 is good yeah. score. It's not bad. It's not bad. Yeah, because we believe that we try. We're trying. Because Elite is Elite. Elite is Elite, καλύτερη ομάδα. Και λείπει και ο μπάλ. It's good score. You make ones. Two. You take legs. Two loss, two win. I see the one I see. I see. Bravo, ρε. Συγχαρητήρια. Maybe. Αδερφέ μου, Έργουιν, παιχταρά μου, the best player of all you are. What? You are. Ναι. The secret weapon. Bummer. Αυτή είναι η επιλογή. Πάμε μέσα να δούμε τη σελίδα. Γεια σας, παιδιά. Τελείωσε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες νίκες της χρονιάς για το Σιντέλ. Οι Street Life κερδίσανε 19-1 τους Crystal. Με τον Αντεναρόπουλο να παίζει εκπληκτικό παιχνίδι. Αλλά ξέρω, είναι καλό παιχνίδι αυτό. Όχι, τα παιδιά των Crystal ήταν πάρα πολύ καλά. Δικούνται νομίζω με το σκορ, δικαιούνταν κάτι παραπάνω. Εμείς δεν παίξαμε τα βελάκια μας, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά η δουλειά έγινε. Κοίταξε, αυτό είναι το βασικό. Αντοναρόπουλε, είστε πολύ δυνατή ομάδα. Όχι, δεν είμαστε. Είστε δυνατή ομάδα. Αλλά και η Κρίσταλ είναι καινούργια παιδιά στα βελάκια. Εγώ νομίζω του χρόνου αυτά τα παιδιά θα κάνουν κηδείες. Θα κάνουν κηδείες γιατί προπονούνται, ρίχνουν. Ναι, φαίνεται. Γιατί άμα τους έβλεπες πέρυσι, ήταν καμία σχέση. Όχι, και φέτος αρχίζουν και ρίχνουν βελάκια. Και γενικά όλες οι ομάδες έχει ανέβει το επίπεδο και βλέπω ότι τα παιδιά που ρίχνουν μια χαρά τα πάνε. Νομίζω και εγώ ότι είναι καλύτερο το επίπεδο. Εμείς θα είμαστε αυτοί που είμαστε. Γαβρίλο, θέλω να σου πω, ποιος άσχετος έχασε τον Λίγκ. Το νούμερο ένα μας. Ο καλύτερος μας παίκτης. Ο καλύτερος μας παίκτης έχασε παιχνίδι. Δηλαδή, πώς λέγεται. Και έχασε από τον κύριο νομίζω. Όχι, από τον Κώστα τον Φωτεινόπουλο έχασε. Τον Κώστα τον Φωτεινόπουλο ρίχνει βελάκια. Απλά να ξέρεις. Okay, απλά να ξέρεις ότι πάντα κάποιος αναλαμβάνει σε αυτές τις περιπτώσεις να χάσει ένα λεκ. Να μην πάει για το παρδενιά όπως λέει ο Τσάκη. Δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει. Παρδενιές δεν μας αρέσαν ποτέ. Δεν είναι σωστό. Είμαστε με τις μεγάλες κυρίες. Δεν είναι το στυλ μας. Θυμάσαι όμως τις δηλώσεις τις προτελευταίες. Βάλε το βίντεο να το δεις. Ότι με το που μπήκε ο καινούριος χρόνος πάει και με καινούρια έδρα πάμε. Αναρωτήθηκε η ομάδα για τα καινούργια έργα. Φύγατε από το Red Lion και πήγατε στο άλλο το Rock. Πώς λέγεται? Rock Hood. Είναι κοντά εκεί, στην περιοχή. Είναι στο κέντρο, είναι στο μουσείο δίπλα, κάτω Πατησίων. Δίπλα το μουσείο, κάτω Πατησίων. Καινούρια έδρα για το Street Life. Καινούρια αύρα. Αύρα. Πρώτη φορά βελάκια. Μπήκε καινούριο. Πρώτη φορά βελάκια. Ωραία, Rock Hood λοιπόν, στο κέντρο. Πρώτη φορά βελάκια. Να επισκεφτούμε να δούμε τη φάση, παιδιά, όλοι. Θα περάσετε, ναι. Και θα περάσετε από την έδρα μας, βέβαια. Η Street Life είναι πιο δυνατή φέτος. Σας περιμένουμε όλους. Εκτός από τον Κίνο, ο οποίος έχασε το μολέκ του. Ο κύριος να σκέφτεται που τι θα πουλήσει αύριο το πρωί. Διγέστηκε, δεν θα καταλέγει και αυτά. Τέλος πάντων. Πού είσαι, η διοίκηση λέει κόβεται. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα, βρήκαμε τον Γαβρίλο. Μια φορά, σταμάτα. Ναι, και δεν βρίζει. Έχει απαγορεύσει. Με βρήκανε και δεν του βρίζω. Διοίκησε και απαγορεύσει. Σωστό. Άσε να πάρει μια συνέντευξη, ο Μαλακαγαλά σου λέει. Τι να αυτό. Το βρήκαμε σε καλό μου. Έλα τα μία! Έλα να φύγουμε τα μία! Να σε καλά, ρε, καλή χρονιά, ρε, καλή. Ευχαριστούμε για όλα, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας, Αντωνάρο. Γεια σας, κορίτσι. Αυτή είναι η Street Life. Και πάμε στο... Αγόρι μου, ήρωά μου. Και πάμε στο Τζάκι. Πρέπει να κερδίσουν. Έτσι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και πάμε στο Τζάκι, εκεί έγινε Street Life δυνατή. Street Life δυνατή. Σπάνια βρίσκω ομάδα που με το πρώτο βελάκι κλείνει παιχνίδι. Δηλαδή να του μένει 32 και να το κλείνει με τον πιλότο.
Παρακαλώ, Δεσποινής, μην ενοχλείτε αυτή τη στιγμή. Είσαστε live. Περιμένει. Δεν πειράζει, περιμένει. Έχει άλλα 45 χρόνια. Όχι, παίξαμε καλά. Τι χωρίσει τώρα. Όχι, δεν. Εγώ τι, δικιά μου κοπέλα είναι. Όχι, δεν. Του ψηλού που πήρε την πρώτη νίκη. Δεν λέω μη χωρίσει. Μη χωρίσει, ενώ μη τσακωθεί. Αυτό είναι. Ο Φωτεινόπουλο ο Κώστα που πήρε την Παρθενιά σήμερα. MVP. MVP σήμερα του Κρίσταλ. Μπράβο του. Εγώ δυστυχώ σε αυτό το περίοδο είμαι ψυχολογικά λίγο πεσμένο. Γιατί, αγόρι μου. Δεν ξέρω γιατί. Όταν επειδή το βρω... κάνει Ολυμπιακάρα. Ναι, πάω ψήσιμο εγώ. Οπότε ας πάει να χάσει η Ολυμπιακάρα. όχι. Και το φαίνεται και στο παίξιμό μου. Οπότε αναμένουμε να ανέβουμε λίγο παραπάνω. Περασμένη Δευτέρα που παίξαμε το κύπελο είχαμε πολύ καλύτερη απόδοση. Και ελπίζουμε με τη νέα εμφάνιση που έχουμε τα μπλουζάκια μας να πάμε καλύτερα. Όλοι οι ομάδες πάντως να ξέρετε λένε ότι είστε πολύ βελτιωμένοι από πέρυσι και λένε όλοι ότι του χρόνου αυτά τα παιδιά θα τα βλέπετε και θα το πιστεύετε. Μάλλον. Για πες. Κάτι δεν θα πεις. Για πες. Τα κορίτσια αυτά είναι τα δύο. Εσείς από του Κώστα. Για πες. Τα κορίτσια δηλαδή. Τα κορίτσια είναι καλύτερα. Α, τα κορίτσια εννοείς η Σταυρούλα και η Βερόνικα. Άτε, πάρτε στο γάμο. Κανικότατα. Ρε Κώστα, κάτσε ρε Κώστα. Το χρέο. Το παντόφλα πριν το γάμο. Να είστε καλά ρε Μαγκής. Καληνύχτα, Κώστας, αρχηγός Κρίσταλ. Παρακαλώ. Δύσκολη ομάδα η Street Life. Δύσκολη γιατί σχετικά με πέρυσι που τους είχα γνωρίσει ήταν πολύ πιο εισάξιοι μας. Φέτος φανήκανε πολύ πιο δυνατοί, πολύ πιο καλοί. Ειδικά στο κλείσιμο το είχαν με την πρώτη, μπορώ να πω. Εντάξει, σήμερα δεν σταθήκαμε στη χερή. Οκ, προσπαθούμε, συνεχίζουμε και το μέλλον έρχεται. Να είσαι καλά, ρε Κωστάρα, που καλή συνέχεια. Εδώ με τον Κωστάρα, οικογένεια, φαμίλια, ντάρτς, πάντα. Και όσοι είναι είσαστε, καλά. Ελάτε εδώ, είναι... εδώ, εδώ, στο είναι... μαγαζί, είναι ελάτε καλά, εδώ στο μαγαζί, ελάτε στο μαγαζί. Είναι καλά τα παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τι γίνεται μέσα, Θοδωρής. Κοίτα ένα μαλάκα παιχνίδι που παίξαμε. Πόσο ήρθα. Ω, τι είναι αυτό. Αυτό κλείσε σε 10 βελάκια, 10 τι. Ποιος το έκανε αυτό, ρε. Σε εύκολο είναι. Ο Θοδωρής, ο Μαλακατάκης, δεν υπάρχει. Ρε, άμα μπορεί ένας άνθρωπος να σε τρελάνει. Είναι λάθος. Ναι, ναι. Και πατάω το F9 και ναι. Βγάζει αυτό κάτι δικά του. Ναι. Και μου λέει Games Close. Χωρίς να πατήσω κάτι άλλο. F9 πάτησα εγώ. Και κλειστό παιχνίδι. Και σβήστηκαν όλα. Και πάω και γράφω κάτι να αφήσω. Δεν ξέρω τα παιδιά. Α, για να αφήσει τα υπόλοιπα του. Α, τώρα καλά. Αλλά μπήκε μέσα ο τέτοιο, ο Παπαβλού. Το κοιτάει. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι έγινε, Μακά! Πόσο τελειώσατε, 11-1, αν δεν κάνω λάθος. 11-1. Μεγάλη νίκη, παιδιά. Πώς θα βγει, δε παιχτή. Είχα καιρό να παίξω, αλλά πήγα καλά. Δύο νίκες έκανα, δεν παίξα πολύ καλά, αλλά έκανα δύο νίκες. Αυτό κρατάμε, παιδιά, πάμε δύναμη. Η νίκη, τι. Μόνο Ντάρταν. Αυτό είναι. Κοντρόλο, πώς θα πήγε. Καλά πήγαμε, εντάξει. Νορμάλ, εγώ δεν έπαιξα πολύ καλά σήμερα, αλλά εντάξει, καλά πήγε. Κρατάμε το τρίποντο. Μέσα έχουμε. Έλα, χαμηλώστε λίγο τη μουσική. Όχι εντελώς. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει στο VS Καφέ. Έχουμε ανταπόκριση και από VS. VS Καφέ, ανταπόκριση. Τι έγινε στο VS Καφέ. Περίμενε, Χρυσάρα μου. Γράψα. Για πες. Χαίρετε, χαίρετε. Για πες. Έλα το Χρυσάρα μου. Εντάξει, κερδίσαμε. Σχετικά πολύ. Με ποιους παίξατε, παίζατε VS Καφέ με? Με τους Bulls Baltics. Okay. Την δεύτερη ομάδα των Μινόρι. Ναι, 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 ξέρω. Εντάξει. Τόσο. 11-1. 11-1, μεγάλο σκορ. Είχαμε σε πολύ καλή ημέρα τον κύριο. Τον κύριο Χρήστο Δράκο. Πήγατε καλά. Πήγαμε πολύ καλά. Τα παιδιά δεν παίξανε πολύ καλά όπως την πρώτη φορά. Προσπαθήσανε. Αλλά παίξαμε λίγο καλύτερα. Εμείς ήμασταν πιο τυχεροί στα διπλά. Είχαμε καλά διπλά, είχαμε μεγάλα σκορ. Τα παιδιά δεν είχαν τα διπλά τους, οπότε τα χάσαμε. Αλλά ήταν μια ευχάριστη παρέα, αυτό πάνω απ' όλα. Και περάσαμε καλά όλοι. Συγχαρητήρια.
Συγχαρητήρια, Μάγκης. Πάνε πολύ καλά οι βίες. Πάμε τώρα εδώ να δούμε με τους Brave Dads. Εντάξει. 45 και 42 έγινε. Τι να ρίξεις δηλαδή. Πιάσε μια βολή. Καλύτερα θα στείλω. Με παίζει με 80 τόση ώρα, ρε μαλάκα. Φύγε από εδώ, ρε κατέβη. Βρε μαλάκα, 15. Α, 79 μετά. Με κάνετε εσύ. 43 μετά. Εσύ, ρε. Τι κάνατε. Καλά, καλά. Παίξαμε με του Νταρταλόρια. Νικήσαμε. Ωραίο παιχνίδι ήταν, εντάξει. Καλά ήταν. Το 4, εντάξει. Καλά ήταν. Εντάξει, από διά. Προσπαθήσαμε και εμεί. Δεν ήταν αυτό. 4 ήταν 9-3. Κάτι τέτοιο τέλο πάντων. Τέλο πάντων, προχωράμε. Καλά ήταν. Εντάξει, ήρεμο μάτσο. Ήταν φιλικό μάτσο. Ο Κουρουπό. Πώ έκανε διαφορά. Τι έκανε. Πε τη διαφορά. Έπαιξε ένα εδώ. Ένα μάτσο στο νικητήριο. 100%. Το πρώτο. Το εναρκτήριο. 100%. Και έβαλε τι βάσει. Εσύ τι έκανε. Εγώ νίξα τα δύο μονά, έχασα το διπλό. Αυτό έχει 50% αν βάλει το διπλό για δύο. Αυτό έχει 100%. Προφανώ είσαι καλύτερο. Κοίταξε να δεις, Νούλα, τα ομαδικά δεν είναι για όλους. Αλήθεια είναι. Εσείς κάτι παιχτάκια εκεί που πάτε στα ατομικά που κάνετε παιδική χαρά παίζετε, άστε τα ομαδικά για άντρες. Ούτε ομαδικά είναι για άντρες. Ούτε τα ατομικά είναι για άντρες. Ναι, προφανώς, αλλά... Προφανώς, έλα πλάκα. Εγώ είμαι μόνο για EuroLeague. Εκεί αποδίδω. EuroLeague έπαιξε πολύ καλά. Έπαιξε λιγότερο καλά από ό,τι παίζει τώρα που παίζουμε για πλάκα. Με έχει πεθάνει. Παίζει με 80. Καλά, το Ιούλα να το πάρει σπίτι σου, παίζει 114. Ένα σου είναι ο Παγκέρμα 80. Δηλαδή, έλεο. Έλεο, πάμε. Όχι, εντάξει, πέρασε. Όλα καλά. Πέρασε τέταρτο. Ναι, δυνατό παίχτη. Τέταρτο. Να πούμε εδώ, ναι. Τώρα, σήμερα το πρωί το σκέφτηκα. Πάμε. Ότι άμα έπαιρνα και εγώ το μάτι στα χαρτιά με το Φεντρούλη, ναι. Θα βγαίνα πρωταθλητής. Ναι. Δηλαδή, υπολόγισα, έκανα του αριθμού. Δεν το κατάλαβα, ξαναπέσω αυτό. Ξαναπέσω. Ότι... Όχι. Ο Φεντρούλης αποσύρθηκε. Οι υπόλοιποι το πήραν έτσι. Πάνω... Είχε χάσει. Ναι, ήμουν μόνο που είχα παίξει με το Φεντρούλη. Και έκανα του υπολογισμού και θα βγαίνα πρωταθλητής. Αλλά πώ θα βγει, γιατί για δύο βαθμού πίσω. Δύο βαθμού πίσω ήμουν και στα λεπ θα είχα το μήμη. Γιατί έχασα 5-2 από το Φεντρούλη, έχασα 3 leg. Σοβαρά μιλάς. Γι' αυτό ήταν το μόνο. Αυτό που αδικείται του Ετωλοακαρνάνε. Να το κοιτάξει. Ντροπή και έσχο. Δηλαδή, άμα αδικηθεί άλλο παιδί. Δηλαδή, εγώ πέρα δεν με νοιάζουν τα άλλα. Καραλή, Νούλα, Αλούρο δεν πρέπει να αδικούνται. Αυτοί οι άνθρωποι είναι από το Ετωλοακαρνάνε. Θέλω ένα κύπελο να μου φέρει κάποιο, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει. Κοίτα, Διονύση. Μη χαλιωμάτω. Ένα κύπελο. Ένα κύπελο στο παιδί. Και παραλίγο θα μείνω και εκτός τελικά. Σου δώσω εγώ. Θα σου δώσω εδώ τον Ντάρταντς. Όχι, θα μας γαμίσουν πλέον. Τον Ροτσές. Θα μας γαμίσουν πλέον. Αυτό εδώ θα πάρω. Πάρα. Α, όχι, είναι όλο μαζί. Πέφτει, ρε. Πάρε. Ένα φτερό θα πάρω. Κάτσε ρε παιδί μου. Είναι σε. Κάτσε, μήπως έχω δω. Δεν πειράζει. Η κίνηση μετά. Ευχαριστώ. Wolfpack. Like Summer League Lions of South. Όλα άλλα. Λοιπόν, κερδίσανε. Πάνε, έχουμε βλέψεις για... Yeah. Για την πρώτη πεντάδα. Έχουμε βλέψεις να μπαίνουν σιγά σιγά τα νέα παιδιά να παίζουν στην ομάδα. Ναι. Να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Ο Αλγκασίμπα. Ναι. Ευχαριστώ. Που λέμε θα παίξει. Είναι ο ψηλό μαύρο. Θα παίξει σήμερα ο Κουρουπό. Λέμε θα παίξει σήμερα ο Κουρουπό. Μπα, λένε όλοι. Οπότε ναι, κάπω έτσι. Α, εντάξει, εντάξει. Μην το γράψει αυτό. Κόψε το λίγο. Επανέρχομαι. Έλα, ρε. Τι συνέδεσαι. Δεν ξέρω, θα το βρω, ρε. Μην αφορέσαι. Έλα. Ένα γκρι γύρω-γύρω έχει φάσμα. Όχι, δικό μου είναι αυτό, ρε. Ένα ηλεκτρονικό έχει. Εντάξει, θα το βρω, ναι. Πού το έχει, ξέρει, θυμάσαι. Στη φόρτιση, εντάξει, ναι. Στη φόρτιση, έλα. Έλα, για. Έχουμε κάτι άλλο. Γιατί έχουμε ένα σημαντικό. Είναι ζωντανό το βίντεο. Ναι. Είναι live, τι γαμίσαμε. Όχι, δεν είναι live. Δεν είναι ζωντανό το βίντεο, δεν έχει τίποτα. Απλά δεν κόβει τίποτα. Λοιπόν, άλλο, κάτι, έχουμε κάτι άλλο. Αυτό, η μεγάλη εμφάνιση. Τέλεια. Είδα τον αρχηγό σας, τον Αποστόλη, σε καλή κατάσταση. Ήταν ευχαριστημένος από την ομάδα της ομάδας. Πάντα, πάντα. Είναι κοντά μας πάντα. Ναι. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Παρότι δεν έχουμε αποδώσει μέχρι τώρα τα αναμενόμενα. Ναι. Δεν έχουμε δώσει 100%. Α δούμε, υπάρχει συνέχεια. Ο Μπιέλ και ο Ιμπόρα. Αυτό. Αυτή είναι. Να σου πω πολύ βαρύ τώρα. Όχι, ο Μπιέλ και ο Ιμπόρα. Μπόρα, όχι, όχι. Ο Σκάρπα. Ο Ιμπόρα. Θα με διώξουνε, πάει. Λοιπόν, Κουρουπός. Είναι Βάζελος αυτός, βέβαια.
Τι δεν το λέει να μην έρθω. Έλα πιο εκεί να πάρω. Όχι, δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι. Όταν πανηγύριζε πριν στον μπάσκετ τον ήλιο. Όχι, δεν ασχολούμαι. Ήταν κάτι φιλαράκι μου στο γήπεδο. Α, όχι, εντάξει. Άμα είναι φίλη σου, εντάξει. Για του φίλου. Αυτά. Αυτά. Έτσι κλείνει η βραδιά. Τέλεια. Με κουρπό και νούλα. Να συνεχίσουμε τώρα. Το σημαντικό το. Τώρα πάμε για το καλό το πανηγύρι. Ρε πάτε για πεντάδα, δεν μου πάτε. Τι πάμε. Για πεντάδα τελική, για Super League. Για πεντάδα. Πρέπει να λίγο θα τη λέτε. Για πρώτη κατηγορία. Να πούνε πεντάδα. Πρέπει να μπαίνουν πεντάδα. Ωραία. Κάνε μια πρόβλεψη για τις πέντε ομάδες από Άττικα. Στο τρεις χρονιές. Θα βάλω Dartans. Dartans. Θα βάλω εμάς. Θα βάλω Extreme. Brave Dance Extreme. Κάτσε εδώ λίγο. Α, θα βάλω τους Oldtimers. Oldtimers, τέσσερις και άλλη μία. Για πες καμία. Είσαι μέσα, είσαι μέσα. Είσαι μέσα. Αυτούς τους βλέπεις. Δεν ξέρω, είναι. Τα παιδιά παίζουν πολύ. Είναι καλά. Yes. Δεν έχω δει τώρα από την άλλη όμιλο. Δεν ξέρω πώς πάνε. Είναι αλήθεια. Εσύ πες, διαφωνήσεις. Μέχρι ότι σε αυτά που έχει πει συμφωνώ πολύ. Δηλαδή 6 μαζί με τους Dragons έχει πει 6. Αυτό συμφωνείς, VS, Dragons, Extreme. Τους VS δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι η ομάδα. Αυτή εδώ είναι. Στο VS Cafe είναι. Ήξερα ότι αλλάξαν και πήγανε τα παιδιά τώρα. Αλλά δεν γνωρίζω την υπόλοιπη ομάδα. Dragons και VS. Α, οκ. Πάμε. Πάω να δω και αυτή τα πράγματα. Πάρε το πεταχτάρι εδώ του Δράκου. Πρόβλεψη για πεντάδα ομάδων του Άττικα στην πρώτη κατηγορία του χρόνου. Στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, Oldtimers, ναι. Dartans, ναι. Extreme, Extreme, Brave, Brave και εμείς. Και εσείς, yes. Αφήνεις έξω τους Dragons. Πρόβλεψη. Και τους υπόλοιπους, θα τους πω απλά γιατί είπαν Dragons δεν οι άλλοι. Για πες. Extreme, Dart. Extreme. Dartans. Dartans. Ποια είναι το... Βαζέος Παναγιωτάκης, Oldtimers, πούλης, πολύ καλή ομάδα Oldtimers. Ναι, ο Λονίδας. Έχει ανέβει πολύ. Ναι. Το... Αυτά πιστεύω. Το... Αυτοί οι τρεις. Άλλες δύο. Dragons. Dragons και άλλη μία. Εσείς. Είναι κοντά όλοι. Όλοι εσείς, είναι κοντά. Οι Brave Darts. Εμείς, φυσικά. Πέντε. Εμείς θα τελειώσουμε στην τρίτη θέση, από ό,τι βλέπω. Και έχουμε τομοκρατήσει όλους. Τρίτη θέση. Καταγράφονται αυτά, 21 Γενάρη. Για να δούμε, θα πέσουν μέσα. Έχετε πει σχεδόν τα ίδια πάντως, ξέρεις, με αυτούς και με εσάς αυτοί. Είπανε εσείς οι Dragons να συμπληρώσετε την πεντάδα. Τα φαίνονται γιατί... Κοίτα, η λογική αυτό λέει, ρε φίλε. Αν ξέρεις τους Extreme που είναι ένας καλή παραπάνω από όλες τις ομάδες, έτσι. Είναι, από... είναι και από τους Dartans και από τους Oldtimers. Θεωρώ από την εμπειρία, ναι. Ναι, από την εμπειρία σίγουρα. Έτσι, δηλαδή είναι οι άνθρωποι, ρε φίλε, που μπορούν να ρίξουν ανά πάσα στιγμή οποιοσδήποτε. Ναι, απλά το λέω... Ναι, ναι. Ωραία. Οι Dartans, χωρίς να υποτιμώ ούτε το Μινά, ούτε κανέναν από τους παιχτές, ωραία. Έχει δύο πολύ βασικά όπλα και από εκεί και πέρα μπορεί να του βγει οποιοδήποτε. Ναι. Οπότε παίζει ψυχολογία. Ενώ οι Extreme έχουν... Την ψυχολογία με το μέρος. Ναι, ναι, της εμπειρίας. Πάτε ψυχολογία. Οι Oldtimers το ίδιο. Ναι, γιατί είναι πολύ... όλοι παλιοί παίχτες. Πολύ παλιοί και πολύ εμπειροί και εντάξει με μεγάλες διακρίσεις ο Πούλης. Έτσι. Και στην ουσία να σου πω κάτι και εμείς που λέμε τώρα ότι μπορεί να είμαστε μέσα στην πεντάδα, είμαστε η ομάδα η οποία μπορεί να κάνουμε την έκπληξη από πουθενά. Η έκπληξη. Καλό μας στην καρδιά. Έτσι. Αυτές ήταν οι προβλέψεις. Πάμε εδώ για προβλέψεις. Α, δε, θα κάνεις προβλέψεις. Αυτές ήταν οι προβλέψεις για τους πέντε ομάδες του Άττικα και θα δούμε. Θα πέσουν μέσα. Καλή νύχτα.